και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας, Τρίτη σήμερα. Τρίτη και 13, όπως πάντα με τον Γιάννη Γιαννούλα από το matchmoney.com.gr. Έχετε και σιδηρόδρομο που να πάρει. Εντάξει, το θέμα είναι ότι την πρώτη φορά δυσκολεύτηκες, αλλά μετά το πήρες το κολλάκι. Πάντα η πρώτη φορά είναι. Έτσι, πάντα. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη και 13, μπορεί για κάποιους να είναι μια ημερομηνία κάπως... Γρουσούζικη. Για μας όμως δεν είναι. Το έχουμε αποδείξει ότι πάμε κόντρα σε όλες τις κακοτοπιές. Και δεν υπάρχουν προλήψεις και γιατί να υπάρχουν. Βέβαια, να φυλαγόμαστε από εδώ πέρα. Ξέρεις, μπορεί να περάσει καμία μαύρη γάτα, να περάσουμε κάτω από κανένα σημείο που να χτίζουν. Μην το παρατραβάς, πιστεύω. Λοιπόν, Χρήστο, ναι. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, καθώς είναι μια ημέρα η οποία περιλαμβάνει αγώνες Champions League, θα πούμε και συνέχεια. Έχει την Πέμπτη Ολυμπιακό στα play-off για την φάση των 32 του Conference League. Έχουμε Κύπελλο Ελλάδος σήμερα τον πρώτο ημιτελικό. Ακριβώς, ιστορικό παιχνίδι για τον Πανετολικό. Σε 7.30 στο γήπεδο του Αγρινίου ο Πανετολικός προδέχεται τον Άρη. Και είναι φυσικά και το παιχνίδι που σηματοδοτεί και την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, έτσι. Σωστό, και βέβαια να πούμε επί του πιεστηρίου, μιας που λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης δεν τα κατάφερε των ανδρών, καθώς γνώρισε ήττα σοκ με 11-10 από την Ιταλία. Ήττα σοκ, δεν μπορεί να την πεις ήττα σοκ, χάνοντας από την Ιταλία. Με τον τρόπο που ήρθε. Ο τρόπος που ήρθε πονάει, δηλαδή να προηγεί σε 18 στα 2 και 25 πριν το τέλος του αγώνα και να δεχτείς 3 γκολ σε ένα διάστημα που για το πόλο είναι πολύ μικρό, είναι πολύ περιορισμένο. Το πολύ να πηγαίναμε στην παράταση, αλλά δυστυχώς συνέβησαν έτσι οι φάσεις ώστε να... Δηλαδή, ότι αν έλεγε στους Ιταλούς ότι στα επόμενα 2 και 25 πρέπει να κάνετε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό για να κερδίσετε, έγιναν. Και αντίθετα, ότι για να χάσει η εθνική μας θα έπρεπε να κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό για να χάσει, τα έκανε όλα και δυστυχώς ιτήθηκε. Και θα παίξει για τις θέσεις 5-8 τώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κατάρ, στην Ντόχα, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά η εθνική ομάδα των γυναικών. Βέβαια, ναι, είναι. Τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία, επικράτησε με 14-12 σε ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι. Αύριο θα παίξει τα ρέστα της στον ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία. Μια γνώριμη ομάδα της Ουγγαρίας, η οποία μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συνεχίσει επιτυχίες και φυσικά η εθνική μας πάντα τη βρίσκει απέναντι. Είτε στη φάση των 8 είτε στη φάση των μεταλλίων. Και πολλές φορές ξέρεις ότι το παγκόσμιο είναι και πιο... Θεωρητικά είναι πιο εύκολο σε σχέση με το ευρωπαϊκό που είχε γίνει πριν μερικές μέρες. Ναι, γιατί έρχονται ομάδες τις οποίες ξέρεις πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσεις. Ενώ το ευρωπαϊκό έχει πολύ καλύτερες ομάδες, δεν προκρίνονται όλες στο παγκόσμιο και ο ανταγωνισμός μειώνεται. Εχθές είχαμε και την τελευταία αγωνιστική της Basket League, καθώς υπάρχει διακοπή εν όψη και του Final Eight του Κυπέλλου από 15 μέχρι και 18 Φλεβάρι, δηλαδή από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή, στο Ηράκλειο, στα δύο αωράκια. Και μάλιστα φέτος θα είναι κάτι διαφορετικό, καθώς θα γίνει και ο τελικός των γυναικών, 27ος τελικός, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό, τον περσινό κάτοχο του Τροπαίου κόντρα στις Σπερίδες. Όλα αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς έχουμε να πούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων, έχουμε να πούμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, βόλεϊ και φυσικά... Θέλω το δικό σου τώρα. Το σαν σήμερα. Ξέρεις ότι ο κόσμος αδειμονεί. Με τα 3-4 δυνατά σου. Λοιπόν, 3-4 δυνατά, ξέρεις, αφού δεν σου κάνω πατήρι εγώ. Θα σε πάω σε ένα δυσάρεστο γεγονός, αρχικά, το 1977. Καθώς σαν σήμερα, 13 Φλεβάρι, πεθαίνει ο Νίκος Καμπάνης, πρόεδρος του Άρη και εκδότης διευθυντής της εφημερίδας Αθλητικά Νέα, που λίγο καιρό μετά θα σταματήσουν να κυκλοφορούν. Σε πρωτοβουλία του οφείλεται η κατασκευή της σκεπαστής του Χαριλάου.
σημαντικό πρόσωπο για την ιστορία του Άρη. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει κάποια μακρινή συγγένεια με κάποιους που έχουμε δει σε βιντεάκι. Αυτό όχι. Με το γνωστό Καμπάνης, αριστερά, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το 1988. Ξεκινούν οι 15η χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Κάλγκαρι του Καναδά, ολοκληρώνονται στις 28 του ημέρα. Συμμετέχουν 1113 αθλητές και 315 αθλήτριες από 57 κράτη σε 46 αγωνίσματα. Τρία χρόνια αργότερα, το 1991, η Βόρειος και η Νότιος Κορέα αποφασίζουν την ένωσή τους σε αθλητικό επίπεδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Ωστόσο, θα εμφανιστούν χωριστά στην πορεία και το είδαμε μέχρι σήμερα που δεν λένε να λύσουν τις διαφορές τους. Βέβαια, ήταν η πρώτη φορά η Βαρκελόνη. Η δεύτερη ποια ήταν? Δεν το ξέρω, μου φαίνεται αδιάβαστο. Το Μουντιάλ. Απλά δεν υπήρχε τότε η Βόρεια Κορέα για να συνδράμει. Ήταν και άλλη χώρα τότε. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έχω πάρει blackout. Την επόμενη φορά. Δεν θυμάμαι. Θα βγάλεις μια κόλλα χαρτί και θα το βγάλεις. Ναι, και 100 φορές κιόλας, ναι, σαν τιμωρία. Λοιπόν, πάμε και το 1999 που εφαρμογή του Fair Play στον αγώνα κυπέλου Arsenal Sheffield United 2-1 το αποτέλεσμα. Στο 75ο λεπτό οι παίκτες της Sheffield πετούν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσβεθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία συμπαίκτη τους Lee Morris. Στην επαναφορά όμως ο Κανού δίνει πάσα στον Overmars, ο οποίος σκοράρει. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής της Arsenal, ο κύριος Άρσεν Βενγκέρ, ζήτησε την επανάληψη του αγώνα και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο David Dane, ζητούν από το διευθυντή του αγώνα, Steve Bruce, την επανάληψη, αίτημα το οποίο γίνεται δεκτό από την Αγγλική Ομοσπονδία μετά από 127 χρόνια στην ιστορία του κυπέλλου. Ο αγώνας επαναλαμβάνεται μετά από 3 ημέρες με νίκη της Arsenal. Θα σε πάω την ίδια σεζόν, όπου πεθαίνει από καρκίνο στο Ζάγκρεμπ ο Κροάτης Dragan Kovacic, ένας από τους μεγαλύτερους βασιλμπολίστες της Ευρώπης. Ήτανε τέταρτο σκόρερ όλων των εποχών στο κροατικό πρωτάθλημα, ενώ με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε 104 φορές και σημείωσε 807 πόντους. Τέλος, το 2016, ο 17χρονος Εμμανουήλ Καραλής κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ παίδων στο επικοντό, με άλμα στα 5 μέτρα και 53 εκατοστά στην πρώτη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χρυσού Στίβου που διεξάγεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο ήταν του Ζερβάν και Καραβίλια με 5 μέτρα και 51 εκατοστά από την 1η Μαΐου του 2004. Και ο Καραλής θα δερματίσει τρίτος μετά τους Κώστα Φιλιππίδη με 5,70 και Δημήτρη Πατσουκάκη με 5,53. Αυτά όσον αφορά το σαν σήμερα, 13 Φεβρουαρίου. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι του πρωταθλήματος στη Stoiximan Super League, 22η αγωνιστική. Περιέλαμβανε ένα μεγάλο παιχνίδι, όπως είχαμε προαναγγείλει, το ντέρμπι των δικεφάλων. Ένα μάτσο το οποίο και οι δύο ομάδες ήταν εισάξιες. Παίξανε για την νίκη, παίξανε τους βαθμούς, ωστόσο. Σε ένα ντέρμπι που το πρώτο το ημίχρονο δεν ήταν αυτό που περιμέναμε από άποψη θεάματος. Ήταν πολύ φτωχό. Πολύ φτωχό. Οι δύο ομάδες ήταν σαν το σκάκι να προσέχουμε την επόμενη κίνηση του αντιπάλου, να την προβλέψουμε, να την μαντέψουμε. Και δεν πάρθηκαν πολλά ρίσκα. Το παιχνίδι παίχτηκε στο κέντρο κυρίως. Αυτό φάνηκε κιόλας από την επιλογή του Ρασβάνου Λουτσέσκου να μην ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Κωνσταντέλια και τον Τεσφόντοφ, δύο παίκτες οι οποίοι πραγματικά αλλάζουν. Ο Κωνσταντέλιας είχε ένα θέμα με υψηλό πυρετό λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και προτιμήθηκε να μείνει στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, όταν τον χρειάστηκε ο Λουτσέσκου, ξεκίνησε τον Άντρια Ζίβκοβιτς αντί του πάρα πολύ φορμαρισμένου Κύριλ Τεσφόντοφ, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο 20 λεπτό και βοήθησε και αυτός στην άσκηση πίεσης στην άμυνα της ΑΕΚ και την ισοφάριση στο 89 με την κεφαλιά του Κετζιόρα. Πάντως ο ΠΑΟΚ ομολογώ ότι έχει βγάλει μια πολύ ωραία εικόνα προς τα έξω, γιατί παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, το έχουμε πει και θα το λέμε πολλές φορές.
Έχει παίκτες οι οποίοι πραγματικά είναι τρεχαντρία. Δηλαδή βλέπεις τον Τάισον, ο οποίος είναι 38 χρονών. 35. 38. 30, εντάξει, είναι εδώ. 38. Mm. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά παίζει σαν έφηβος. Είμαι σε πολύ καλή ατομική κατάσταση. Και... Ο Μουργκ, απ' την άλλη, είναι μια καλή λύση του Ρουμάνου τεχνικού. Που έχει βγάλει και πάρα πολλά γκολ φέτος. Σε μια παραγωγικότητα που ούτε στον ΠΑΟΚ δεν την περίμενα. Μα νομίζω ότι ούτε στην ομάδα του 19 περίμεναν αυτή την εικόνα που έχει σήμερα η ομάδα. Αν τις ομάδες εξελίσσονται, οι ομάδες... Και γενικά, όταν δουλεύει σωστά, κάτω από κάποιο συγκεκριμένο προγραμματισμό, αυτά γίνονται. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ, το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είχε ένα σερί 16-0-1 σε όλες τις διοργανώσεις. Κάποια στιγμή θα του καθόταν εντός εισαγωγικών και η απώλεια βαθμών. Ναι, μία γκέλα θα την κάνεις. Και ειδικά με την ΑΕΚ που δεν του ταιριάζει και ως αντίπαλος. Δηλαδή την τελευταία διετία έχουμε δει ότι η ΑΕΚ έχει βρει τα κουμπιά του ΠΑΟΚ. Ήταν το 7ο της παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε 5 νίκες και ο ΠΑΟΚ μόλις μία νίκη και χωρίς στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή στα παιχνίδια που έχασε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, δεν είχε σκοράρει καν. Και αυτό που παρατήρησα που σημαίνει στο ότι συμβαίνουν και αυτά, να έχεις κάποιον αντίπαλο να σου προκαλεί όχι δέος, να σου προκαλεί άγχος, να σου προκαλεί φόβο ότι για μότο έχω χάσει τα τρία τελευταία παιχνίδια, σου προκαλεί σε αυτοποβάλλει. Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ότι θα για μότο πάλι θα χάσω, ξέρω κάτι θα γίνει και θα χάσω και είσαι κουμπωμένος, ίσως και εκεί οφείλεται και η επιλογή. Και η επιλογή του Λουτσέσκου να πάει σε πιο συντηρητική. Πάντως ακόμα και τον γκολ που πετύχει με τον Ελίασον δεν ήταν, ξέρεις, από αυτά τα κλασικά γκολ που λες ότι ωραία προσπάθεια και όλα αυτά. Εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος, ένα κλέψιμο και έβγαν στην αντεπίθεση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε και δοκάρι στο 81. Μην ξεχνάς ότι και στο προηγούμενο ντέρμπι του ΠΑΟΚ έτσι είχε προηγηθεί από κλέψιμο στην αντίπαλη περιοχή. Αντεπίθεση γκολ δε σπότοφ. Έτσι το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λαθών. Δηλαδή πρέπει να κάνεις το λάθος για να το εκμεταλλευτώ εγώ. Ή για να κάνω εγώ το λάθος και να το εκμεταλλευτείς εσύ. Έτσι πάει. Πάντως μ' άρεσε ότι στο τέλος ο Αλμέιδα, βλέποντας την αλλαγή που πέρασε Κωνσταντέλια και δε σπότοφ, άλλαξε το ρότα και βάλε στη θέση του Μπινέδα. Ώστε να πάει να κλείσει τους χώρους του Κωνσταντέλια. Εντάξει, και φοβήθηκε για τον Ρότα, ο οποίος είχε μια κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Ακριβώς, και ήταν σε ένα σημείο που λέει τώρα τι θα κάνουμε. Ή θα στερηθώ τον παίκτη με κόκκινη, ή θα πρέπει να κάνω γιατί ξέρει ότι, την κίνηση μάτια για να πάρω το παιχνίδι. Ξέρει ότι θα αμυνθεί, είναι τελευταία λεπτά, είναι τελευταίο κομμάτι μάλλον του αγώνα και ξέρει ότι θα αμυνθεί για να κρατήσει το 1-0. Και δεν ήθελε να ρισκάρει κάποιο μαρκάρισμα του Ρότα που θα οδηγούσε σε δεύτερη κίνδυνη. Είχαμε βέβαια μέσα σε όλα τα άλλα και την αποκόρυφη. Ο Πινέδα, βέβαια, εντάξει, για να μην λέμε, ο Πινέδα έχει καλύψει το ρόλο αυτό. Πολλές φορές και στο μάτι του Παναθηναϊκού το έχει κάνει. Φέτος στις μεγάλες ανάγκες, θα το πω έτσι, της ΑΕΚ, λόγω απουσιών, λόγω τιμωριών, είχε καλύψει τη θέση. Βέβαια, η ΑΕΚ τώρα έχει το νεαρό Πίλιο στο αριστερό μπακ. Ναι, που. Δεν παίζει πλέον από Χαμάντη, καθώς μετά έφυγε, το κύπελο Ασίας. Έφυγε. Πήγε στην Τουρκία. Εντάξει, ο Πίλιος ήταν ένας παίχτης που άφησε πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλές εντυπώσεις πέρυσι στον ΠΑΣ Γιάννενα. Και ειδικά στο παιχνίδι που ο ΠΑΣ είχε κερδίσει την ΑΕΚ με 2-1, είχε κάνει αδιανόητο παιχνίδι. Και ήταν ουσιαστικά το διαβατήριό του για να πάρει μεταγραφή ή να πάει στην ΑΕΚ. Σε επένδυση. Ναι, και είναι νομίζω 22, είναι μικρός. 21-22. Και προφανώς ο Αλμέιδα, για να μην το χρησιμοποιήσω όλο το προηγούμενο διάστημα, ίσως να τον φοβόταν εντός εισαγωγικών ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να αντεπεξέλθει σε μεγάλα παιχνίδια. Τώρα το χρησιμοποίησε και πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Για να δούμε. Ο πιτσιρικάς. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια εύκολη νίκη επί του Όφη 4-0. Με υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Σλαϊδόπουλο. Τον προπονητή της ΚΑΠΑ19, ο οποίος οδήγησε και την ομάδα του στο Youth League με μεγάλη πρόκληση επί της Ίντερ στα πέναλτι. Στα πέναλτι, ναι, σωστά. Μεγάλη επιτυχία. Τώρα θα βρουν μπροστά τους την Lens 27 Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος το παιχνίδι αυτό. Και στην εξέδρα καθόταν ο νέος πλέον προπονητής ομάδας, ο Χωσέ Μεντιλίμπαρ, πρώην
πρώην τεχνικός της Σεβίλης. Ναι, Σεβίλης και κάτοχος του Europa League πέρυσι. Του τελευταίου που πήρε η Σεβίλη. Ο οποίος με τη Λίμπαρ θα κάνει ντεμπούτο την Πέμπτη στο παιχνίδι που είπες και εσύ νωρίτερα για τον ενδιάμεσο γύρο του Conference League με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια να πούμε πάνω σε αυτό ότι ήταν και η τελευταία παρουσία στον πάγκο των κριτικών του Πέπε Μέλ, ο οποίος πλήρωσε ουσιαστικά το μάρμαρο καθώς δεν μπόρεσε να αλλάξει το διακόπτη για την εικόνα της ομάδας του. Συνέχισε τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ήρθε και ο αποκλεισμός στο κύπελο από τον Πανετολικό σε δίπλα παιχνίδια. Ποιος να καταλαβαίνει, πες. Τραγιανός Δέλλας είναι πλέον ο νέος προπονητής. Ο Κολοσσός, ο Δέλλας, ο Πέπε Μέλ πλήρωσε μια τακτική που προερχόμενος από την Ισπανία, ο Μέλ πρέσβευε για ένα ποδόσφαιρο ότι οι αμυντικοί μου πρέπει να χτίζουν παιχνίδι, να δημιουργούν παιχνίδι από πίσω. Ο Όφι δεν είχε αυτά τα κομμάτια. Ακριβώς. Και φυσικά δεν μπορείς να μπει σε μια φιλοσοφία καινούργια. Να ζητήσεις ένα τέτοιο παιχνίδι από την νέα σου ομάδα μεσού στη σεζόν, έτσι. Όταν δεν τους έχεις. Να πω ότι πήρες την ομάδα το καλοκαίρι και εισηγήθηκες 2-3 μεταγραφές, 2-3 παίχτες που μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το παιχνίδι. Να πω εντάξει ότι θα αρκεί. Να δημιουργήσει ο αμυντικός από πίσω με πάσες, ο Σεν Ισπανός έτσι και λοιπά, που είναι το ασταμάτητο passing. Αυτό είναι το θέμα με τους προπονητές, ότι ξεκινάει τη σεζόν με τον Νταμπράουσκας. Ναι. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο το είχε ουσιαστικά δοκιμάσει και του είχε βγει από πέρυσι. Ναι, αλλά μεσούς στη σεζόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ειδικά όταν δεν υπάρχουν και αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, ακόμα και ο Ντίκο, ένας παίχτης ο οποίος πρόσφερε πολλά στον Όφι, στο επιθετικό κομμάτι, πήρε μεταγραφή πλέον για τη Γαλλία, για την Παρί FC, ομάδα Β' κατηγορίας. Και πιστεύω τώρα άσχετο, πιστεύω ότι ο Ντίκο θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση εναλλακτική και για μεγάλες ομάδες. Σαφώς. Να έχεις δηλαδή αυτόν τον παίχτη, να τον έχεις ως ρεζέρβα. Ακόμα και για τον Άρη που ψάχνει τώρα επιθετικό στο κέντρο. Γιατί είχε πει για τον Καρλίτος, αλλά φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Και όχι μόνο για τον Άρη, και για, μη σου πω και για όλες τις μεγάλες. Είναι ένας παίκτης που έχει φοβερά στοιχεία. Δυστυχώς χάθηκε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστό. Στους Ζωσιμάδες έγινε το μάτς της βραδιάς με πολλές χαμηλές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Παζιανάρης ισόπαλη 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί κανέναν, ναι. Εντάξει, ο Άρης... Ο Άρης παραμένει στην πέμπτη θέση. Ο Άρης έχει δώσει ψυχή και σώμα στο κύπελο. Έχει δώσει ψυχή και σώμα στο κύπελο. Και μάλιστα επέλεξε ο Άκης Μάτζιος. Εκτεταμένο rotation ο Άκης Μάτζιος. Μέχρι και τον πρώτο σκόρε των μωρών τον άφησε στον πάγκο και τον έβαλε στο τελευταίο 20 λεπτό. Είχε στην αποστολή, αλλά χωρίς να αγωνιστεί, τον Ασαριφάρ, το οποίο πήγε να δει για πρώτη φορά την ομάδα. Ναι, γιατί ήταν στο κύπελο, μην ξεχνάμε ότι ήταν στο κύπελο Ασίας. Ναι, μέχρι την Πέμπτη νομίζω που ήρθε στη χώρα μας, ίσα πρόλαβε να κάνει μια προπόνηση. Ο Άρης, ο οποίος έμεινε παρόλα αυτά, δεν πήγε Θεσσαλονίκη, έμεινε στην ευρύτερη περιοχή, καθώς σήμερα είναι το παιχνίδι που είπαμε. Σε 10 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του Άρη στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Γιάννης Πετράκης, ο οποίος έχει απουσίες, δεν θα έχει τον Μπακάκη αλλά και τον Οικονόμου, εκτός αποστολής είναι και ο Μπουζούκης. Παρ' όλα αυτά θα έχει τον Σαγγέλια, ο οποίος δεν έπαιξε κοντά στον Ατρόμητο. Να πούμε μια ιστορικό που αναφέρουμε τώρα για τον Πανετολικό. Είπαμε ιστορικό ημιτελικός για τους Αγρινιώτες, για πρώτη φορά βρίσκονται ακριβώς στους τέσσερις του κυπέλου. Έχουν συναντηθεί βέβαια πιο παλιά σε φάση ομίλων και σε νοκάουτ παιχνίδι αρχές του κυπέλου. Ναι. Πανετολικός, ο οποίος δείξε με 1-0 τον Ατρόμητο, τον άφησε, θα λέγαμε, εκτός της συνεχούς πορείας που είχαν οι Περιστεριώτες το τελευταίο διάστημα. Μετά την κέλα με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είχε κάνει και άλλη μία ο Ατρόμητος, με τον ΠΑΟΚ μετά ήρθε. Ο Ατρόμητος νομίζω έχει διαδοχικές ήττες τώρα, είναι ουσιαστικά εκείνο το παιχνίδι που έχασε από τον Αστέρα στην Τρίπολη με 3-1. Ήταν το παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά θα τον έβαζε στον κόλπο της Εξάδας. Τώρα ο Αστέρας με αυτή τη νίκη τότε έφυγε στους 8 βαθμούς και ουσιαστικά και τελείωσε ψυχολογικά και τον Ατρόμητο, που πλέον
θα... Ειδικά θύζησε. Ναι, και σιγά σιγά θα κοιτάει τα play out και την εκεί πορεία. Λοιπόν, την Κυριακή είχαμε και Βυσσιά Βόλος 0-0 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με τον Αχιλέα Μπέο να καταφέρεται, όπως λένε τουλάχιστον. Σε ένα επεισοδιακό και λυπηρό παιχνίδι. Κατά του Ανδρέα Τετέη σε μία φάση. Με τον Αχιλέα Μπέο να καταφέρεται κατά του Ανδρέα Τετέη με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, τον είπε, τον αποκάλυψε Μαϊμού. Το παιχνίδι, η υπόθεση παίρνει πια και τη δικαστική οδό. Παρότι βγήκε μια ανακοίνωση από πλευρά Θεσσαλών που λένε ότι εκπρόσωπος ομάδας είπε στον διαιτητή της Φυράς το Μαϊμού φάουλ. Ναι, τελικά ένα βίντεο το οποίο έπεσε στα χέρια μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, και πλέον παίρνει και τη δικαστική οδό η υπόθεση με τον Ανδρέα Τετέη. Ναι, το οποίο σημειωτέων είναι παιδί Αφρικανών γονιών, Γκανέζο νομίζω, την Γκάνα. Νομίζω, πώς ναι. Ναι, αλλά έχει γεννηθεί το παιδί εδώ και έχει την ηθαγένεια, μιλάει καλύτερα ελληνικά και από εμάς, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα... Και ένα παιδί που μπορεί... Που θέλει να στηρίξει και την Εθνική Ελλάδος, το έχει πει, θέλει να γνωρίζεται κιόλας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Εθνική Ελλάδος, έχει δικαίωμα και στην Άντρ 21 να αγωνιστεί. Προφανώς είναι στη μεγάλη εθνική. Ένα πολύ καλός παίχτης και φανταστικό παιδί. Και πήγε σήμερα, κατέθεσε στην εισαγγελία για το... Πάντως να πούμε ότι η ποινή που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι βαρύ χρηματικό πρόστιμο τον Αχιλέα Μπέο, μιας που είναι πρόεδρος ομάδας. Αποκλεισμός μέχρι... Μέχρι ένα χρόνο μπορεί να πάρει. Μέχρι ένα χρόνο αποκλεισμός. Από τρεις μήνες, νομίζω, μέχρι ένα χρόνο. Από τα αξιώματά του και επίσης και υπάρχει και κίνδυνος να χάσει και ο Βόλος το παιχνίδι στα χαρτιά. Σε πιο τραβημένο σενάριο, βέβαια. Αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να μας απασχολεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κάτι λυπηρό που... Πάνω που σιγά σιγά επιστρέφει ο κόσμος στα γήπεδα. Από δυστυχώς, σήμερα, δυστυχώς. Να γινόμαστε ξαφνικά... Να γινόμαστε κοινωνία τέτοιων λυπηρών περιστατικών. Στις Σέρες ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα εύκολο απόγευμα επί του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με 3-0. Mm-hmm. Δύο γκολ από το ημίχρονο με τον... Με Βέρμπιτς και Παλάσιος. Ένα γκολ με κόντρα του Γερεμέγεφ προς το τέλος του παιχνιδιού. Ο χρυσοδάχτυλος Γερεμέγεφ ότι... Ό,τι ακουμπάει το στέλνει στα δίχτυα. Ο Κέντρικ Ναν του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Ποσοστά Κέντρικ Ναν βολές. Και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά τη Super League με το μάτς της Λαμίας με τον Αστέρα. Ένας Αστέρας ο οποίος προηγήθηκε στο σκορ. Και επειδή έτυχε να κάνω το live το συγκεκριμένο για την εταιρεία που εργάζομαι, το είχα πει ότι θα γυρίσω το πέρα. Κανένα δεν με πίστευε. Ναι, και μάλιστα έλεγα και την διαδικασία των πέναλτι. Λέω, θα το χάσει ο Αστέρας. Ναι, αυτό είδες πώς είναι το ποδόσφαιρο. Έχασε το πέναλτι ο Αστέρας στην αντεπίθεση και κερδίζει Λαμία πέναλτι και φυσικά ευστοχή. Φυσικά. Ευστοχή στο δικό της και παίρνει το παιχνίδι. Παίζοντας με παίχτη περισσότερο από, νομίζω, από τα τέλη του πρώτου μηχρόνου. Είχε μείνει με 10 ο Αστέρας. Μία Λαμία πλέον η οποία θέτει τις βάσεις για να είναι στην εξάδα. Καθώς στη βαθμολογία πρώτος είναι, παραμένει ο ΠΑΟΚ με 51 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός σε απόσταση αναπνοής με 50. Η ΑΕΚ είναι στους 49, ο Ολυμπιακός στους 44, 35 ο Άρης, 33 η Λαμία στην έκτη θέση, 29 ο Αστέρας, 23 ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, 20 ο Όφη, 18 ο Πανετολικός, 17 ο Βόλος, 16 η Κηφισιά και τελευταία ομάδα του ΠΑΟΚ Γιάννενα με 13 βαθμούς. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι η 23η. Πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία σιγά σιγά της κανονικής περίοδου. Έχει λοιπόν δύο μάτς το Σάββατο στις 7.30 ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τον Άρη και στις 8.30 ο Παναθηναϊκός στη Λαμία. Δύο μάτς για την πρώτη εξάδα και για το Άρη και Λαμία. Ναι, Λαμία που έχει κάνει το... Βέβαια η Λαμία έχει δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το τέλος, γιατί μετά το Παναθηναϊκό υποδέχεται την ΑΕΚ. Ναι, είναι αξιόμαχη ομάδα και σε κάποιον θα κάνει γκέλα. Είναι η ομάδα που σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα έχει κάνει τη μεγαλύτερη μεταστροφή. Δηλαδή από εκεί που ήταν
μια ομάδα που έβαζε, μένει, δε, μένει στην κατηγορία. Που έβαζε ένα γκολ στη δεύτερη αγωνιστική και το επόμενο το έβαζε στην 8η. Την ανέλαβε ο Βόκολος σχεδόν, ο Λεωνίδας Βόκολος σχεδόν διαλυμένη. Όχι, ήταν αγωνιστικά, σε μια κατα... αθλητικά μιλάμε, σε όρους βαθμολογία, ότι ήταν σχεδόν παρετημένη με, λίγες, με ελάχιστες ελπίδες για να παραμείνει. Κατάφερε να τη σώσει την τελευταία αγωνιστική και βλέπουμε φέτος τη δουλειά, τη φοβερή δουλειά έχει κάνει ο Λεωνίδας Βόκολος. Βέβαια, μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και το πρόσωπο του Καρλίτος, ο οποίος φυσικά, λύνει φυσικά, όλο το γόρδιο δεσμό που δημιουργεί. Έκρινε, και το, έκρινε και το παιχνίδι προχθές με τα δύο γκολ. Με τα δύο γκολ κοντά στον Αστέρα Τρίπολης. Έφτασε τα 9, ναι. Ισοφάρισε την, το ρεκόρ που είχε ο Μπαράλες, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Λαμίας. Και φυσικά είναι παίκτης ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να σκοράρει μέχρι και το τέλος. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε Βόλος Γιάννενα στις 3.30. Στις 7. Παιχνίδι, παιχνίδι φωτιά για την παραμονή. Το Βόλος Γιάννενα είναι... Θάνατος η ζωή μου. Είναι αίμα και άμος. 7, όπως είπαμε, ΑΕΚ Κηφισιά. Στις 8.30 ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Το μεγάλο ντέρμπι. Και τη Δευτέρα υπάρχουν δύο αναμετρήσεις. Δευτέρα 19 του μήνα, Όφι Πανσεραϊκός στις 5.30 και μισή ώρα αργότερα ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Πανετολικό. Αυτά όσον αφορά το πράγμα της Super League, να πούμε ότι είπαμε κάποια νέα για τις ομάδες. Αύριο υπάρχει η αναμέτρηση κυπέλου ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού, με τους δύο προπονητές να ετοιμάζουν ήδη τα πλάνα τους για την αναμέτρηση για αυτή. Την αναμέτρηση, ναι. Μην ξεχνάμε ότι η revanche θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 21 του μήνα. Είναι αντιθέσει με το ζευγάρι του Πανετολικού με τον Άρη που θα γίνει στις 6 Μαρτίου. Και αυτό γιατί, γιατί ο ΠΑΟΚ θα παίξει η Ευρώπη μετά. Ναι, ναι, οπότε πρέπει να το εισαγωγικό να έχει, να έχει βγάλει από πάνω την εκκρεμότητα του κυπέλου. Και να ρίξει όλο το βάρος και για να αφοσιωθεί στο ευρωπαϊκό όνειρο που είναι στους 16 του Conference League και, με, και αν έχουμε και, αν έχει και μια καλή κλήρωση σε αυτή τη φάση ποιος ξέρει πόσο... Η οποία θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη εβδομάδα. Ναι, θα γίνει η κλήρωση, θα γίνει 23 του μήνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ενδιάμεσου γύρου. Οπότε θα δούμε εκεί πέρα κατά πόσο θα σταθεί τυχερός ή όχι. Αυτό πάντα είναι κλήρωση, θα είναι επικεφαλής αφού ήταν ως πρώτος του ομίλου του. Και σίγουρα θα πάρει ένα αντίπαλο. Εντάξει, τώρα το τι θα προκύψει. Ας ευχηθούμε να είναι ένας αντίπαλος στα μέτρα του. Μακάρι, μακάρι. Για να χαρίσει βαθμούς και στη χώρα για μας. Να προχωρήσει, γιατί με μία πρόκληση θα φτάσει στους 8 και από εκεί και πέρα όλα γίνονται. Ακριβώς. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Πάουκ. Ο Πάουκ έχει φτάσει πριν 2 ή 3 χρόνια. Ήταν με την που αποκλείστηκε στους 8 του. Με τη Μαρσέη. Του Conference, πριν 2 χρόνια μάλλον. Πριν 2 χρόνια. Ναι, με την αποκλείστηκε στους 8 από τη Μαρσέη. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα το τι έγινε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινώντας όπως πάντα με το αγγλικό, 24η αγωνιστική. Είχαμε Manchester City Everton 2-0. Fulham Bournemouth 3-1, το ίδιο σκορ είχαμε και στην αναμέτρηση της Liverpool με την Burnley. Luton Sheffield United 1-3, Tottenham Brighton 2-1, Wolves Bradford 0-2, Nottingham Newcastle 2-3, West Ham Arsenal 0-6, καταιγισμός από γκολ. Φοβερή Arsenal. Και μάλιστα οι κανονιέριδες πήραν μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα τους στο Emirates πριν από περίπου 40 μέρες. Τον πρώτο γύρο. Ακριβώς. Άστον Βίλα Manchester United 1-2 με ανατροπή από το σκορ. Και με μια Manchester United που επιτέλους ανεβαίνει για τους πολύ άγνωστους φίλους της. Σωστό και αυτό. Και το μάτς που έκλεισε χθες την αυλαία της 24ης αγωνιστικής, Crystal Palace Chelsea 1-3 με την ομάδα των Μπλεν σιγά σιγά να δείχνει σημάδια ανόδου. Αν και είναι πίσω ακόμα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να διανύσει πιο καλές πιθανότητες έχει χιλιόμετρα να, πολλά. Ναι, πιο καλές πιθανότητες έχει να διακριθεί στα κύπελα. Γιατί ναι, στο πλάι, πρωτάθλημα είναι και στο Καραμπάο και στο κύπελο δείχνει. Στο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι πάρα πολύ πίσω στο πρωτάθλημα. Είναι στη μέση βαθμολογίας. Ναι, δηλαδή για να προλάβει τετράδα
με τίποτα. Πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Ακριβώς, και να γίνει συνδυασμός αποτελεσμάτων, να χάνουν κάποιοι ενδιάμεσα. Και να καταστραφεί ο κόσμος στην πρώτη τετράδα για να μπει η Chelsea, οπότε... Λοιπόν, βαθμολογία έχει την Liverpool να είναι στους 54 βαθμούς. Στους 52 City και Arsenal καταδιώκουν πλέον την ομάδα του Jurgen Klopp. Η Tottenham είναι στους 47, στους 46 για Aston Villa, 41 για την Manchester United, που είπαμε ανεβαίνει. Newcastle 36 όπως και η West Ham. 35 για την Brighton, 34 στη Chelsea, 32 η Wolves, 29 η Fulham, 27 η Bournemouth, 25 η Brentford, 24 η Crystal Palace, 21 η Nottingham, 20 για την Luton, 19 η Everton και τελευταίες δύο θέσεις βρίσκουμε την Burnley και τη Sheffield United με 13 βαθμούς. Πάμε και στην Γαλλία. Στη Γαλλία είχαμε την 21η αγωνιστική. Marseille Metz 1-1, Lens Strasbourg 3-1, Paris Saint-Germain Lille 3-1, Havre Rennes 0-1, Toulouse Nantes 1-2, Lorient Rennes 2-0, Clermont Brest 1-1, Montpellier Lyon 1-2, ανεβαίνει Lyon. Με ανατροπή στο τέλος. Ναι, και Nice Μονακό 2-3. Μονακό η οποία θα λέγαμε συνήλθε από τον αποκλεισμό από την κύπελο. Και σιγά σιγά από την Ρουάν, μια ομάδα η οποία έχει αποκλείσει και την Τουλούζ. Βέβαια, την Τουλούζ την απέκλεισε δικαιολογημένα, γιατί το λέει και το όνομά της, Τουλούζ. Τουλούζ. Πάρσι Ζερμέν πρώτη στη βαθμολογία με 50 βαθμούς, ακολουθεί η Νις με 39, 38 η Μονακό, 37 η Μπρέστ, 35 η Λίλη και Λάνς, 31 η Ρεν, 30 η Μαρσέη και η Ρένς, 25 η Στρασβούρ. Στους 24 είναι η Χαύρη, 22 η Νατ, η Λιόν, η οποία πλέον ανέβηκε στη 13η θέση, Λιόν. Η Τουλούζ είναι στους 20, 19 για Μονπελιέ και Λοριάν, 17 η Μέρτς και τελευταία η Κλερμόν, που έχουμε πει ότι όλα δείχνουν ότι θα αποκαιρθεί στην κατηγορία, στους 16 βαθμούς. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και ερχόμαστε για τα επόμενα πρωτάθληματα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής, Flash Sport, κάθε εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα, κάθε Τρίτη 7 με 8. Είχαμε πει για τα πρωταθλήματα της Αγγλίας και της Γαλλίας, πάμε και στην Γερμανία, όπου είχαμε την 21η αγωνιστική. Με το μεγάλο παιχνίδι Bayer Leverkusen, Bayer Μονάχου, 3-0. Ακριβώς, ουσιαστικά θέτει ως φαβορί πλέον την ομάδα των Ασπιρίνων. Ξέφυγε στους 5 βαθμούς από την Μπάγκερ, η οποία την δίνει μετά από 12 χρόνια να χάσει το πρωτάθλημα. Πάει η σαλατιέρα και δεν θα έχει να κάνει τη σαλάτα του ο Χάρι Κέιν. Και μια Λεβερκούζεν παραμένει αίτητη από το ξεκίνημα της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Το είχα πει την άλλη φορά. Πλέον έφτασαν 31 παιχνίδια με 27 νίκες και 4 ισοπαλίες. Φοβερό. Αυτό δεν το συναντάς κάθε μέρα. Φοβερό το επίδομα. Είχαμε λοιπόν 21η αγωνιστική Dortmund Freiburg 3-0, Union Βερολίνου Wolfsburg 1-0, Eintracht Bochum 1-1, Gladbach Darmstadt 0-0, Werder Bremen Heidenheim 1-2, Augsburg Lipsia 2-2, Leverkusen Bayern όπως είπαμε 3-0, Stuttgart Mainz 3-1 και Hoffenheim Κολονία 1-1. Στη βαθμολογία η Leverkusen παραμένει πρώτη με 55 βαθμούς, ακολουθεί η Bayern με 50. Στουτγκάρδη ανεβαίνει αισθητά και βρίσκεται στους 43 βαθμούς. 40 για την Dortmund, 37 η Λιψία, 32 η Άιντραχτ, 28 η Φράιμπουργκ, 27 η Χόφενχάιμ με τη Χέιντενχάιμ, 26 η Βέρντερ, 23 η Άουγσμπουργκ και η Βόρτσμπουργκ. Γκλάντμπαχ και Μπόχουμ έχουν από 22 βαθμούς, 21 η Ουνιόν, Κολονία 16 και τελευταίες έχουμε τις Μάινς και Ντάρμσταντ να μοιράζονται από 12 βαθμούς. Πάμε και στην Ισπανία, 24η αγωνιστική στην Πριμέρα Division. Cardiff Betis 0-2, Alavés Villarreal 1-1, Sociedad Osasuna 0-1, Real Girona στο ντέρμπι της κορυφής 4-0 για την ομάδα του Carlo Ancelotti, Las Palmas Valencia 2-0, Getafe Celta 3-2, Mallorca Vallecano 2-1, Sevilla Atlético 1-0 και Μπαρτσελόνα Γρανάδα 3-3, σε ένα μάτσο το οποίο τα έβαλε με την τύχη του Τσάβη, βλέποντας παίκτες του να στοχούν σε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και Αλμερία Μπιλμπάο 0-0 στο μάτσο που έκλεισε χθες στην Αυλαία. Να πούμε τώρα ότι ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την Μπαρτσελόνα. Ο Τσάβη βρίσκεται υπατμόν καθώς αν τυχόν δεν περάσει το εμπόδιο της Νάπολη στο Champions League. Μάλλον θα αποχαιρετήσει νωρίτερα και από το τέλος της σεζόν. Και από αυτό που ο ίδιος είχε προαναγγείλει. Ότι ναι, γιατί ο ίδιος είχε πει μετά την ήττα από τη Βιγιαρεάλ ότι το καλοκαίρι εγώ φεύγω. 30 Ιουνίου δεν θα είμαι προπονητής στην Μπαρτσελόνα. Τώρα μπορεί να γίνει να γίνει κάτι νωρίτερα. Να συντομεύσει ο χρόνος. Βέβαια πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται για υποψηφίους μνηστήρες. Θα δούμε βέβαια τι έχει στο μυαλό της η διοίκηση του Ζουάν Λαπόρτα. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει την ατυχία της γυρνάει την πλάτη καθώς τραυματίστηκε ο Μπέλιγχαμ στον Αστράγαλο και δεν θα απουσιάσει θα από τον αγώνα με τη Λειψία. Σήμερα, Λειψία Ρεάλ. Το άλλο παιχνίδι είναι Κοπεχάγη Manchester City. Ακριβώς. Τα δύο σημερινά. Έχουμε και αύριο. Αύριο είναι για το Champions League πάντα φάση το 16 είναι το Lazio Bayern στο Λίπικο. Μια Λάτσιο την οποία ξέρω ότι συμπαθείς ιδιαίτερος. Εννοείται. Και το άλλο παιχνίδι είναι Παρί Σεζερμέν εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μια Παρί Σεζερμέν η οποία και αυτή κοιτάει πλέον για άλλο γήπεδο καθώς δεν συνένεσε στην αγορά του Πάντερ Πρένς ο Δήμος του Παρισίου. Οπότε θα αρχίσει να κάνει τα πλάνα για την κατασκευή νέου γηπέδου. Λεφτά υπάρχουν τώρα, λέει να μην έχει λεφτά η Παρί, κάπου θα... Νομίζω ότι έτσι όπως έχει κατάσταση τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει ένα μικρό απόθεμα. Κάπου θα βρει ένα μικρό φτωχικό να πάει να παίξει. Ένα μικρό αποθεματικό, όπως έχουν οι πολυκατοικίες με τα κοινότητα, έχουν κάποιες ομάδες. Ναι, έχουμε 1.300 ευρώ πετρέλαιο, ξέρω εγώ ακόμα. Πάντα. Λοιπόν, βαθμολογικά τώρα, η Ρεάλ είναι πρώτη με 61 βαθμούς, ακολουθεί η Χιρόνα με 56. Ξέφυγε εδώ πέρα η Βασίλισσα. Μπαρτσελόνα έχει 51, Ατλέτικο 48, 46 Μπιλμπάο,
38 η Μπέτις, 37 η Σοσιεδάδ, 35 η Λας Πάλμας και η Βαλένθια, 33 η Γετάφε, 29 η Οσασούνα, 27 η Αλαβές, 25 η Βιγιαρεάλ, 24 η Βαγεκάνο. Δύο ομάδες έχουν από 23 βαθμούς, Σεβίλη και Μαγιόρκα, 20 βαθμούς για τη Θέλτα, 17 για την Κάντιθ, 13 η Γρανάδα προτελευταία και τελευταία η Αλμερία με 7 βαθμούς, η οποία ήδη κάνει τα πλάνα της για την Σεκούντα Division. Πάμε και στην αγαπημένη σου Ιταλία. Πάμε στα παιδιά. Εσύ που τα γνωρίζεις και καλύτερα, 24η αγωνιστική και εκεί στο καμπιονάτο. Ξεχώρισε η νίκη της Ίντερ στο Ολύμπικο επί της Ρώμα με 4-2. Μια Ρώμα που ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 2-1. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η ανωτεράτα της Ίντερ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με 3 γκολ και να νικήσει με 4-2. Και εκμεταλλευόμενη την ήττα σοκ της Γιουβέντους χθες από την Ουντινέζε με 1-0, ξέφυγε στους 7 βαθμούς και με παιχνίδι περισσότερο από την Γιούβε, οπότε το 20ο πρωτάθλημα, το δεύτερο αστέρι, ήδη έχουν ξεκινήσει και το ράβουν στο πέτο. Πάμε να θυμηθούμε εμείς όμως τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν την Παρασκευή Σαλερνιτάνα Έμπολη 1-3. Κάλιαρι Λάτσιο επίσης 1-3. Ρώμα Ίντερ 2-4. Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 5-1. Καταιγιστική Βιόλα. Μπολόνια Λέτσε 4-0. Μόντσα Βερόνα 0-0. Τζένο Αταλάντα 1-4. Μίλαν Νάπολη 1-0. Και Γιουβέντους Ουντινέζε 0-1. Και που είπες πριν, η ήττα της Σαλερνιτάνα από την Έμπολη στο παιχνίδι παραμονής και κόστησε και στον Πίπο Εντσάγκη τη θέση του. Απολύθηκε από την ουραγό πλέον Σαλερνιτάνα, στην οποία πήγε ο Κώστας Μανολάς. Σωστό. Και υπάρχει και άλλος ένας που νεαρός, ο οποίος... Νεαρός 35 ετών, ο Τζερόμ Μποάτε. Άλλος ένας νεαρός, λέω, που... στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Πάνος ο... που έφυγε από τη Γαλλία, με το επίθετο. Ο Παναγιώτης ο Κατσέρης. Μπράβο, πήγε Κατσέρη. Στη Λωριάν, πήγε στο Γαλλικό πρωτάθλημα, ήταν στη Β' κατηγορία Ιταλίας. Ήταν ναι, και πήγε η Γαλλία, όπου και αυτός κάνει σπουδαία πράγματα. Σε δύο παιχνίδια έχει πετύχει γκολ, τα οποία έχουν βοηθήσει την ομάδα του να πάρει νίκη. Και ένα μπακ το οποίο δεν το ξέραμε καν, έτσι. Ήταν στα ζήτητα των ελληνικών ομάδων. Στην τέταρτη κατηγορία Ιταλίας έπαιζε. Βέβαια οι Έλληνες σκάουτερ, ξέρεις, δεν κοιτάνε τώρα. Κοιτάνε να φέρουν κάποιους παίκτες από γειτονικές χώρες απλά για να πούνε ότι κάνουν μεταγραφές. Στα 22 του έγινε και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Καταντζάρο, της ομάδας που έπαιρνε στη Σέριε B φέτος. Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει και σχέσεις με τη Λωρία. Δεν το ξέρω. Νομίζω. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, στη βαθμολογία, όπως είπες και εσύ, η Ίντερ είναι πρώτη με απόσπαση 7 βαθμών από τη δεύτερη Γιουβέντους, 60-53, εκμεταλλεύτηκε εκεί την γκέλα από την Ίντερ. Η οποία Γιουβέντους Ζινέζε είχε ιτηθεί την προηγούμενη εβδομάδα από την Ίντερ με ένα 0 στο ντέρμπι και ήταν μάλλον το παιχνίδι που άδειασε τελείως πνευματικά τη Γιούβε, γιατί είδε ότι παρά τη μικρή έκταση της ήττας στο 1-0, είδε ότι η αγωνιστική διαφορά με την Ίντερ είναι πάρα πολύ, είναι μεγαλύτερη και ψυχολογικά είδαν ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, ένα βαθμό πίσω από την Γιουβέντους είναι η Μίλαν με 52. Αταλάντα πλησιάζει πλέον ξανά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το Champions League, 42 βαθμούς. 42 βαθμούς και με παιχνίδι λιγότερο. Μπολόνια 39, 38 η Ρώμα, 37 Φιωρεντίνα Λάτσιο. Και αύριο υπάρχει ένα ξαναβολής Μπολόνια Φιωρεντίνα. Αύριο είναι... ένα μάτσο το οποίο το θέλουν και οι δύο. Ναι, που είναι και γειτονικό ντέρμπι. Δηλαδή είναι και φέτος που η Μπολόνια πάει καλά και διεκδικεί ακόμα και έξοδο στην Ευρώπη, έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Για να σημασία και ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσεις. Φιωρεντίνα Λάτσιο έχουν από 37 βαθμούς, 35 η Νάπολη, 33 η Τωρίνο, 30 η Μόντσα, 29 η Τζένοα, η Λέτσε έχει 24, 23 η Φροζινόνε, 22 η Ουντινέζε, 21 η Έμπολη, 20 η Σασουόλο, 19 η Βερόνα και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Κάλιαρη με 18 και τη Σαλερνιτάνα με 13. 13.
Πάμε να δούμε όμως, είπαμε για τα match του Champions League, να πούμε και για τα υπόλοιπα. Το έχω εδώ μπροστά μου. Να πούμε, καθώς έχουμε... Α, να πούμε πρώτα απ' όλα, πρωτού περάσω στο Conference League και το Europa League, ότι έχουμε, είχαμε μάλλον τους τελικούς σε κύπελο Ασίας με το Κατάρ να κάνει το back-to-back. Με τον Ασίφ να είναι ο παίκτης αποκάλυψη και της εθνικής διοργάνωσης. Ένα Κατάρ το οποίο είχε εξ ολοκλήρου παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα της χώρας του. Δεν είχε κανέναν παίκτη λεγεωνάριο, όπως λέμε. Στο κύπελλο Αφρικής η Νιγηρία γνώρισε την ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού με 1-2, παρότι προηγήθηκε. Με τη διοργανώτρια του. Του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Παρότι προηγήθηκε με τον στόπερ του ΠΑΟΚ, τον ΕΚΟΝΚ, με 1-0. Να πούμε ότι ψηφίστηκε και ως ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. MVP του τουρνουά. Mm-hmm. Και με την ιστορία της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία ως διοργανώτρια ξεκινάει τον όμιλο με μία νίκη και δύο ήττες. Και ειδικά η δεύτερη ήττα από τη, νομίζω, του Σενεγάλη με 4-0. Νομίζω πως ναι. Ήταν ναι, που κόντυψα τώρα με την αντίπαλη. Με υπηρεσιακό τεχνικό. Οδήγησε την Ομοσπονδία της χώρας στην απόλυση του προπονητή και με υπηρεσιακό τεχνικό. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από το... Και βρέθηκαν στα νοκάουτ ως τρίτη του ομίλου και με ένα φοβερά πίθανο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Την Γκάνα να είναι 2-0 μπροστά και να έχει την πρόκληση στα χέρια της ως καλύτερη τρίτη και να δέχεται δύο γκολες καθυστερήσεις και να μένει στο 2-2 και να περνάει από την Ελεφαντοστού και έχουν διώξει τον προπονητή, τον βασικό προπονητή και μετά από τον υπηρεσιακό κάνουν 4-4 και παίρνουν τον τρόπο δηλαδή. Λοιπόν, λέγαμε για τα μάτς της Πέμπτης, έχει Europa League τα play-off και έχουμε στις 8 παρατέταρτο Φέγερντ Ρώμα. Επανάληψη του τελικού του 22 στο Conference League. Επανάληψη και πέρσι που βρέθηκαν αντίπαλοι στη φάση των ομίλων στους 16 του Ευρώπα με τη Ρώμα να χάνει 2-1 το πρώτο μάτι στην Ολλανδία και να απαντάμε 4-1 στην παράταση στο Ολύμπικο. Θυμόμαστε όλοι πως εξέλιξε. Στο Ολύμπικο για να παίρνει την πρόκληση. Δηλαδή έχει κάνει 2-2 η Ρώμα επί της Φέγενορ, η οποία Φέγενορ έχει βαρεθεί να πηγαίνει και στο Ολύμπικο γιατί φέτος έπαιξε με τη Λάτσιο. Σωστό. Στο Champions League. Την ίδια ώρα έχουμε Youth Boys Sporting Λισαβόνας, Γαλατασαράι Σπάρτα Πράγας, Σαχτάρ Ντόνετσκ Μαρσέιλ και στις 10 Μίλαν Ρεν, Λανς Φράιμπουργκ, Μπενφίκα Τουλούζ και Μπράγκα Καραμπάκ. Πάμε και στο Europa Conference League, εκεί πέρα που παίζει και ο Ολυμπιακός. Έχουμε στις 8 παρατέταρτο Στουτγκραντ Σλόβαν Μπρατισλάβα, την ίδια ώρα Ουνιόν Σέντζι Λουάζ Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Ολυμπιακός Ερετσβάρος και Μόλτε Λέγκια Βαρσοβία. Στις 10 Σερβέρ Λουντογκόρετς, Μπέτις Δυναμό Ζάγκρεμ, Άγιαξ Μπόντο Κλίντ και Μακάμπι Χάιφα Γάντι. Να πω τώρα. Ο Ερετσβάρος ξέρει ποιον έχει προπονητή. Τίμησέ μου γιατί κόλλησα. Το θυμόμουν μέχρι πριν που ήμουν στο στούντιο. Παιχταράς, παλιός Σέρβος και έπαιζε και στην αγαπημένη σου Λάτσιο. Μετά πήγε στην Ίντερ. Κόλλησα. Φοβερό, παιχταράς και ασύλληπτος. Κόλλησα. Ντένια Στάκοβιτς. Μπράβο. Ντένια Στάκοβιτς. Εγώ τώρα όμως θα σε πάω σε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, η οποία πρόκειται να έχει εκλογές σε λίγο καιρό. Και μάλιστα ένας εκ των υποψηφίων είναι ο Βέλιμιρ Ζάιτς. Ναι, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και άλλη μια είδηση που έχει να κάνει με τον Άγιαξ. Ένας Άγιαξ ο οποίος αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Έχει πλησιάσει πλέον τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και δείχνει δυνατός. Και φαίνεται ότι ο Τζον Φαντσίπ, ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής μας ομάδας, θα πάρει το χρήσμα και για την επόμενη σεζόν να επεκτείνει το συμβόλαιό του και να παραμείνει στον Άγιαξ, γιατί όχι δεν μπορεί να το πεις ότι είχε τη στάμπα του υπηρεσιακού, αλλά θεωρήθηκε σαν μια προσωρινή λύση στη δύσκολη σεζόν που έχει ο Άγιαξ φέτος, με
Μια σεζόν που έφτασε μέχρι να βρίσκεται ο Άγιαξ, αν είναι δυνατό τώρα, και στη θέση του υποβιβασμού. Βέβαια, μιας που μου έδωσες ωραία πάσα, να πούμε για την κλήρωση του Nations League. Η εθνική μας, η οποία θα μετέχει πλέον στο δεύτερο group. Απόρρια της προπέρσινης ανόδου της, περσινή μάλλον ανόδου της. Θα έχει σχετικά εύκολο έργο απέναντι στη Αγγλία, Ιρλανδία και Φιλανδία. Το λέω εύκολο έργο γιατί μπορεί μέσα από τη δεύτερη θέση να πάει στα play-off ανόδου για την Α. Ναι, εντάξει. Το θεωρείς απίθανο? Όχι. Μπορεί. Βέβαια, το μυαλό όλων, εντάξει, μέχρι το μακρινό Σεπτέμβριο, στο κάτω κάτω είναι στα στο κάτω στο κάτω τώρα. Και την Ιρλανδία την κέρδισες μέσα έξω στο, μα, το λέω. Στα αποκλειματικά του Euro. Βέβαια, για να μην προτρέχουμε, το μυαλό όλων είναι τώρα στις αναμετρήσεις με Γεωργία. Που τα έχουμε ξεχάσει λίγο, αλλά με Καζακστάν πρώτα και με την νικήτρια του Γεωργία Λουξεμβούργο. Τα έχουμε ξεχάσει λίγο τα μπάρα της εθνικής, αλλά πλησιάζουν και αυτά είναι σε ένα μήνα, σε 21. Βέβαια, θα ασχοληθούμε εκτενώς σίγουρα. Θα έρθει εκείνος ο καιρός και φεύγουμε από το ποδόσφαιρο. Να πάμε λίγο να πούμε... να δούμε αν υπάρχει κάποια... Να πούμε λίγο για το... Για το μάτσο πανετολικό, αν υπάρχει κάποιο σκορ. Το οποίο είναι στο 17, είμαστε στο 0-0. Πανετολικός Άρης για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου. Να πούμε λίγο για τον Πανιόνιο στη Γάμα Εθνική, που ουσιαστικά οι σαμπάνιες έχουν ήδη είναι στο ψυγείο και ετοιμάζονται για την άνοδο του Πανιωνίου. Έφτασε πλέον στο συν 10. Εγώ ξέρω, θέλω. Όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, ξέρω το κόλπο να ανοίγω τη σαμπάνια. Με χτύπημα, ξέρεις, κουτάλι, μία-δύο, παμ, ο φελός πάνω. Ναι. Στο συν 10 πλέον ο Πανιώνιος, μετά το διπλό στην έδρα του Ηλυσιακού, ένας Ηλυσιακός ο οποίος δεν είχε ήττα ως τώρα εντός έδρας στο πρωτάθλημα, και ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε την απρόσμενη ήττα του Εθνικού εντός έδρας από τον Αλμυρό Γαζίου με 2-0, η οποία ήταν και η πρώτη του Εθνικού στο πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι ο Πανιώνιος... Ναι, ο Πανιώνιος είναι στο συν 10 από τον Εθνικό, με 8 αγωνιστικές υπόλοιπο για το φινάλι. Όλα γίνονται, αλλά έχει από τώρα, ας το πούμε, καπαρώσει. Θα πρέπει, όπως λέγαμε πριν και για την Τζέλσι, θα πρέπει να συμβούν κοσμοϊστορικά πράγματα, δηλαδή να μην κατέβει ο Πανιώνιος στα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, να πούμε ότι φεύγοντας από το ποδόσφαιρο... Πολύ σημαντικό για τον Πανιόνιο, ο οποίος από το 19-20 είναι βολοδέρνη στις μικρότερες κατηγορίες και μια ομάδα ιστορική και της περιοχής μας με τέτοιες επιτυχίες. Που έχει δώσει ποδοσφαιριστή σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να επιστρέψει τώρα. Βέβαια, η πόλη ζει για το Final League του κυπέλλου στο μπάσκετ. Φυσικά. Πανιόνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κατακτώντας το κύπελο της UNICEF. Των μικρότερων κατηγοριών. Θα δώσει το παρόν. Ακριβώς, με την ομάδα του Άρη Νικού Γιάννη. Θα παίξει την Παρασκευή στις 9. Στα δύο ωράκια με αντίπαλο τον Προμηθέα. Ένα κύπελο... Να προχωρήσουμε στο κύπελο, προχωράμε στο κύπελο. Ναι. Ένα κύπελο το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη, το Final 8, με την αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΑΕΚ, οι οποίοι αναμετρήθηκαν και πριν τρεις ημέρες. Που αναμετρήθηκαν χθες μάλλον για το πρωτάθλημα, με νίκη του Παναθηναϊκού με 89-69. Την ίδια μέρα την Πέμπτη, στις 9, ντέρμπι Θεσσαλονίκης, ΠΑΟ Κάρης. Και αυτοί επίσης, πάλι παίξανε. Το Σάββατο. Με νικητή τον Άρη. Σε μια φανταστική ατμόσφαιρα ο Άρης επικράτησε του ΠΑΟΚ και την Παρασκευή Ολυμπιακός Περιστέρι στις 6. Αυτοί δεν παίξαν πρόσφατα. Αυτοί όχι, δεν έχουν παίξει πρόσφατα. Ολυμπιακός εναντίον Περιστέρι. Και η Προμηθέας Πανιώνιος, όπως είπαμε. Ναι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας και σχολιάζοντας τις δηλώσεις των προπονητών. Για παράδειγμα, ο Άρης Λυκογιάννης είπε ότι για μας στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Elite League και στη συνεχεία, αν δούμε ότι μας βγαίνει και το κύπελο, θα προχωρήσουμε. Δεν υποτιμούμε κανέναν, λέει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, γιατί είναι ο θεσμός των εκπλήξεων από πλευράς Προμηθέα. Και μην ξεχνάς, συγγνώμη που σε διακοπτώ, μην ξεχνάς ότι πέρσι
Ο Πανιόνιος έχασε το σουτ από την ΑΕΚ στον αντίστοιχο αγώνα στο Final Eight. Μα γι' αυτό φοβούνται κάποιοι φέτος και λένε πολλά. Δηλαδή ο Γκίνης Ναταμάν τι γύρισε και είπε. Εμένα λέει είναι ως ακουβάμε ιεραρχία, είναι ο τρίτος στόχος. Πρώτος είναι η Ευρωλίγκα, μετά το πρωτάθλημα, μετά το κύπελο. Mm-hmm. Βέβαια λέει, αν το κατακτήσει η ομάδα μου, δεν θα πω όχι. Φυσικά, φυσικά. Ο Μπαρτζόκας απ' την άλλη γύρισε και είπε ότι δεν κοιτάμε από τώρα τον τελικό. Στόχος μας είναι πρώτα να περάσουμε το Περιστέρι και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Να πούμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή, τουλάχιστον που αλίευα τα ρεπορτάζ, Μπαρτσερόφσκι δεν θα είναι στην 12 του Παναθηναϊκού. Θα κοιτάξει να πάρει τους πιο ετοιμοπόλεμους. Με τον Κώστας Λούκα να είναι ένα ερωτηματικό. Ναι, είναι ένα ερωτηματικό. Απλά θα ταξιδέψει όλη η ομάδα προφανώς. Ταξιδέψει, απλά δεν έχει δίκαιο μας συμμετοχή. Και όχι, νομίζω, αν θυμάσαι στο περσινό. Μπορεί να κάνει μια αλλαγή. Μπορεί να κάνει μια αλλαγή. Όχι, αν θυμάσαι στο περσινό, επειδή ο Παλτσερόφσκι είναι, για παράδειγμα, είναι στην Εφτάδα των ξένων, στο τρέχον ρόστερ, είναι στην Εφτάδα των ξένων. Αν θυμάσαι πέρσι. Έπαιζε σε ένα παιχνίδι και άλλαζε το δεύτερο. Αν θυμάσαι, ναι, ο Ολυμπιακός είχε δηλώσει, νομίζω, στον ημιτελικό, είχε δηλώσει τον Πίτερς και μετά έβαλε τον Μακίση και είχε κάνει κάποιες αλλαγές. Και ο Ολυμπιακός έχει θέματα. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι σε ένα δίλημα για το ποιο παίκτη θα αφήσει εκτός. Οι πληροφορίες λένε το Σίγμα. Άλλοι λέγανε τον Μπρασδέικης. Μπορεί να πάει στον Μπρασδέικης Μακίσικ. Γιατί ο Μακίσικ, σου θυμίζω, ότι είναι εκτός του τρέχοντος ρόστερ. Θα πρέπει να κάνει μια αλλαγή ο κ. Μπαρτζόκας, αν θέλει να βάλει τον Μακίσικ. Ναι, γιατί έχοντας πλέον τραυματία και πολύμηνη απουσία του Μιλουτίνοφ, νομίζω εκεί πέρα θα. Ναι, και ήταν και ο λόγος που ενώ ουσιαστικά του ζητούσαν. Πλαγίως να το πω έτσι, του ζητούσαν όταν είχε τραυματιστεί ο Φαλ για το αν θα κάνει αλλαγή έτσι, και έλεγε ναι, και αν θα μπει, για παράδειγμα, θα μπει ο Πετρούσεφ μέσα, θα μπει ο Μόουζες Ράιτ μέσα. Να θυμίσουμε έλεγε μάθος ότι δεν καίω ακόμα μια αλλαγή, δεν βρίσκω τον λόγο να κάνω αλλαγή ακόμα στο ρόστερ. Και προφανώς είχε τη διαβεβαίωση ότι ο Φαλ θα επιστρέψει. Σίγουρα πάντως η ομάδα που θα πάει να. Και ο Φαλ επέστρεψε, οπότε του βγήκε, θα λέγαμε, η κίνηση του Μπαρτζόκα να μην κάψει μια αλλαγή ξένου παίκτη. Και ο Φαλ επέστρεψε και τώρα πρέπει να πάει στο δίλημα. Κόβω τον Μπρασδέικης. Γιατί έχει ήδη κοπεί ο Μιλουτίνοφ, έχει βγει εκτός ο Μιλουτίνοφ και έχει μπει ο Μόουζες Ράιτ στο τρέχον ρόστερ του Ολυμπιακού. Λέει, κόβω κάποιον ώστε να προσθέσω τον Μακίσικ στην ομάδα. Και είναι σε αυτό το δίλημα θα απαντηθεί. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να το πει και ο Ηλίας Ζούρος με την ΑΕΚ, η οποία έχασε το δίλημα εχθές. Έχει 8 ξένους και πλέον έχει 5. Ναι, μετά και σκέφτεται και αυτή να κάνει προσθήκη, αλλά περιμένει τον Τίλμαν. Του Justice Τίλμαν, ο οποίος έπαθε κατάμα κόπωσης και είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεν θα παίξει παραφανώς στο. Όχι, όπως δεν υπήρχε εκτέ και στο παιχνίδι πρωταθλητή. Και ο Ζούρος κρατάει την αλλαγή. Κρατάει την αλλαγή γιατί δεν έχει ψηλούς. Πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι, παίζει με τον Χατζηδάκη και τον. Στη frontline και θα μπορούσε σε αυτή τη λογική να βάλει τον Langston Hall, ο οποίος είναι εκτός του ελληνικού ρόστερ, να προσθέσει τον Langston Hall για το Final Eight του κυπέλλου, αλλά δεν έχει ψηλό. Οπότε πρέπει να πάει σε προσθήκη ψηλού. Γιατί πλέον μετά τη φυγή του Καμπεγγέλε. Βέβαια, άκουσαμε χθες ότι υπάρχει μια περίπτωση να θέσει αυτόν στη διάθεση του Ζούρου και ο Μιτάκας Κουσμίσκας. Ναι, μπορεί να είναι στην 12, αλλά μιλάμε τώρα για ψηλό. Ο οποίος δηλώνει έτοιμος. Ναι. Μετά από δίμηνη από εκεί. Mm-hmm. Μακάρι, είναι μια προσθήκη για την ΑΕΚ και χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάς ότι στο 24 η ΑΕΚ έχει κερδίσει μόνο την Καρδίτσα. Έχει είτε σε όλα τα επίπεδα. Να θυμίσουμε πάντως ότι. Και εγώ θα φοβόμουν ότι αν είχε το πρωτάθλημα έχει άλλες 2 αγωνιστικές, απομένουν άλλα 4 παιχνίδια νομίζω για το φινάλι της κανονικής περίοδου. Όχι, έχει ακόμα αρκετά. 4 είναι. Πώς είναι. Είμαστε. Χθες ήταν η 18η αγωνιστική και έχουμε ακόμα 8 αγωνιστικές.
Αν είναι σωστά, ναι, έχει δίκιο. Ναι, είναι άλλα 8 παιχνίδια. Πάντως, ακόμα είναι 2 νίκες απόσταση από, την, από, το, από, το, από το Μαρούσι. Ακριβώς. Έχει 7-11 η ΑΕΚ, 5-13 το Μαρούσι. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κακοδημονία της ΑΕΚ και τα άσχημα αποτελέσματα, μέχρι που προλαβαίνει και να κινδυνεύσει. Μα αν το είχε προλάβει αυτό πριν το final του κυπέλου, θα μιλάγαμε τώρα για την ΑΕΚ αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Mm. Θα μιλούσαμε ίσως για τον Πανιόνιο ή κάποια άλλη ομάδα. Mm. Και να θυμίσω αυτό το στο σημείο αυτό ότι τα ζευγάρια των ημιτελικών θα είναι Παναθηναϊκός θα παίξει με τον νικητή του ΠΑΟ Κάρι. Ολυμπιακός Περιστέρι με το Προμηθέας Πανιόνιο. Ακριβώς και οι δύο αιώνιοι θα συναντηθούν μόνο στο τελικό. Αν κρατήσουν στα παιχνίδια τους, ναι. Κυριακή, 7 η ώρα είναι ο τελικός των ανδρών. Νωρίτερα, 1:30 και όχι 3 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, θα είναι ο τελικός των γυναικών. 27ος τελικός, Παναθηναϊκός Εσπερίδες. Μία αμφίρροπη αναμέτρηση. Η μία ομάδα γνωρίζει αρκετά το παιχνίδι της άλλης. Με τον Θάνο Σόφτσι, προπονητή των Εσπερίδων, και την Ελένη Καπογιάννη, προπονήτρια του Παναθηναϊκού και κάτοχο του Τροπαίου, από τον περσινό τελικό. Πήγε γύρω στα Αλιώσια. Και φυσικά να ευχηθούμε να κλείσουν όλα ομαλά, να μην έχουμε κάποια έκτροπα, καθώς τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί και μάλιστα ήταν αρκετά ακριβά. Και ξέρω πολύ καλά ότι έχουν κόψει εδώ και πολλές ημέρες εισιτήρια οπαδών οι οποίοι είχαν προβλήματα με τον νόμο. Ναι. Πάμε όμως να πούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι και τη χθεσινή βραδιά στο πρωτάθλημα της Σίγμα Basket League, 18η αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Καρδίτσα Ιαπωνική Κολοσσό Stage Hotel Collection 87-69, Απόλλων Πατρών Κάρνα Προμηθέας 56-84 στο Αχαϊκό Ντέρμπι. Άρης Μίντια, ΠΑΟΚ Ματέκο 77-63, μάτς το οποίο θα επαναληφθεί στο θεσμό του κυπέλου. Λάβριο Μέγκαμπολ, Περιστέρι Big Win 64-86, Ολυμπιακός Μαρούσι 93-87, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να λέει ότι δεν έπαιξε καθόλου άμυνα η ομάδα του. Ζωρίστηκε ο Ολυμπιακός, ναι. Και ζητά συγγνώμη από τον κόσμο που πήγε και είδε αυτό το ικτρό θέαμα, όπως το αποκάλεσε. Ικτρό θέαμα, τώρα το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή για μένα είναι καλό Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να κοντράρονται από τις ομάδες πρωταθλήματος. Μα πρέπει είναι καλό να κοντράρονται. Δηλαδή, είναι αυτό το δίπολο πλέον το έχουμε βάλει να παίρνουμε εύκολες λίγες και... Και αυτό ναι, ότι... Γιατί δεν βοηθάει την εικόνα του στην Ευρωλίγα. Το λέγαμε και στην άλλη εκπομπή, ότι έβλεπες Παναθηναϊκός 25-1 ρεκόρ, Ολυμπιακός 25-1 στην κανονική περίοδο. Χάνανε μόνο στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τη μία φορά που θα χάσουν από κάποιον άλλο αντίπαλο, έρχεται η καταστροφή, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα. Να δημιουργηθούν έτσι συνθήκες ώστε να παίρνει ο πρώτος της βαθμολογίας να έχει 5 ήττες, όπως γίνεται στην Ισπανία, γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε, γιατί σιγά σιγά ακολουθεί και η εκπομπή σε Απατάκ. Λοιπόν, η βαθμολογία είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με μόλις μία ήττα, 17-1, ο Ολυμπιακός ακολουθεί. Το 16-2. Ναι. Ακριβώς, να πούμε ότι υπάρχει διακοπή στη συνέχεια 3 εβδομάδων λόγω του κυπέλου, αλλά και του παραθύρου της εθνικής ομάδας, ναι, ναι, ναι. Η οποία αντιμετωπίζει την Τσεχία. Την Τσεχία και την Ολλανδία, νομίζω. Ακριβώς, και πάμε στα γρήγορα να δούμε βόλεϊ, το οποίο είχε τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα των γυναικών. 17η αγωνιστική. Ολυμπιακός Άρης 3-0, ΠΑΟΚ Απολλώνιος 3-0, Λαμία Ακαδημίας Πρωταθλητών Πέφκων 3-0, ΑΕΚ Μαρκόπουλο 3-2, Θύρα Παναθηναϊκός 2-3, Θέτη Δαβούλας Ηλυσιακός 1-3. Επόμενη αγωνιστική, να πούμε στα γρήγορα, είναι το Σάββατο που μας έρχεται, όπου έχει το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, δύο ομάδες οι οποίες θα λύσουν τους λογαριασμούς τους αύριο στα προημιτελικά του κυπέλου γυναικών στην Πηλαία. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 5 Μαρκόπουλο Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Παναθηναϊκός όπως είπαμε με τον ΠΑΟΚ, στις 6 Άρης Θέτη Δαβούλας,
6.30 Ακαδημίες Πρωταθλητών Πέφκων ΑΕΚ, στις 7 Απολώνιος Λαμία και στις 7.30 Ηλυσιακός Μεθύρα. Πάμε και στους άντρες, οι οποίοι είχαμε την 15η αγωνιστική. Ολυμπιακός είναι η Κασίδου 3-0, Παναθηναϊκός Καλαμάτα 3-0, Μήλωνας Κηφισιά 3-0 και εχθές ο ΠΑΟΚ πήρε μια εύκολη νίκη επί του Άκτο Οριστιάδας επίσης με 3-0. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την φάση των, των 8 του Safe Cup, αποκλείστηκε από την Αρκάς με ήττα στην Τουρκία, 3-0. Ο Μήλωνας από την άλλη το πάλεψε απέναντι στην Λούντεμπουργκ. Νίξε με 3-2, ωστόσο η ήττα στο πρώτο παιχνίδι με 3-0 ήταν απογορευτική, ενώ στη συνέχεια έτσι λοιπόν ρίχνουμε το βάρος στις εγχώριες διοργανώσεις. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα όπως να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, επιστροφή στην κανονικότητα στα γήπεδα και φυσικά υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ σε όλους.